Η εκδήλωση είναι στα πλαίσια του παγκόσμιου καλέσματος που κάνει το Seed Freedom, το παγκόσμιο κίνημα για την ελευθερία των σπόρων, με επικεφαλή τη Βαντάνα Σίλβα. Έχει ξεκινήσει από τις 20 Σεπτεμβρίου και τελειώνει στις 20 Οκτωβρίου. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με βασικό θέμα την ελευθερία των σπόρων, να μπορούμε να κρατάμε, να ανταλλάσσουμε και να διακινούμε ελεύθερα τις παραδοσιακές ποικιλίες. Και επίσης την ελευθερία της τροφής και την ελευθερία της γης. Οι σπόροι, το νερό, ο αέρας είναι κοινό αγαθό, ελεύθερο αγαθό και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε ο κάθε ένας από τη δική του μεριά και να το μπορέσουμε να το δώσουμε στις επόμενες γενιές. Θα ήθελα όμως να σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που είχα γράψει πριν χρόνια. Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι έχετε λίγους σπόρους από στάρι στα χέρια σας, έτσι, όταν το σκεφτείτε, μπαίνει από τα χέρια σας, το βάζουμε, το κλείνουμε με το άλλο χέρι και το βάζουμε στο αυτί μας. Είμαι ένας κόκκος σταριού. Κράτα με στη χούφτα σου, κλείσε τα μάτια σου και άφησέ με να σου διηγηθώ την ιστορία της ζωής μου. Όπως λέει η ελληνική μυθολογία, η θεά Δήμητρα με πρόσφερε στους προγόνους σου. Αυτή δίδαξε την καλλιέργεια του σταριού. Από νωρίς εξαπλώθηκα σε όλα τα μήκη και πλάτη όπου ο άνθρωπος μεταξίδεψε. Κάθε χρόνο κατάφερα και έδινε το σπόρο για την επόμενη χρονιά. Κράτα με να σου πω την ιστορία της ζωής μου. Πέρασε αντιξοότητες, δυνατούς ανέμους, πολέμους, γνώρισα χαρές, γάμους και βαφτίσεις. Και κάθε χρόνο κατάφερα να επιβιώνω. Κάθε χρόνο γινόμουν σπόρος για την επόμενη χρονιά. Γινόμουν ψωμί, αλεύρι και γιορτή. Θα ήταν χαρό πριν 50 χρόνια όταν οι άνθρωποι είπαν ότι πλέον δεν φέρνουν πολλά λεφτά στο σπίτι. Να φύγεις από εδώ. Δεν σε θέλουμε. Δεν αξίζει να σε κρατάμε. Και έτσι κι εγώ ανέβηκα ψηλά στα βουνά. Ευτυχώς εκεί κάποιοι ηλικιωμένοι φίλοι μου με κράτησαν. Συνέχισαν να με καλλιεργούν. Και εγώ συνέχισα να τους δίνω σπόρο και τροφή. Κάτω στον κάμπο τα πράγματα αλλάξανε. Οι άνθρωποι από βαθιές γεωτρήσεις τραβούσαν νερό. Αδειάσανε τα σπλάχνα της μάνας γης. Με δηλητήρια ραντίζαν τα κορμιά των σταριών. Και στο τέλος, πετούσαν το στάρι στη χωματερή. Και αφού κατάφεραν οι άνθρωποι να δηλητηριάσουν τη γη, τον αέρα, το νερό, να χάσουν τη χαρά της ζωής, άρχισαν να με ψάχνουν. Ανέβηκαν πάνω στο βουνό. Ήρθαν, με βρήκαν. Με ζήτησαν να κατέβω πάλι κάτω στον κάμπο. Και εγώ κατέβηκα και άρχισαν να με καλλιεργούν. Άρχισαν να μυρίζει ξανά το σπίτι σε ζεστό ψωμί. Άρχισαν τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια στους αγρούς. Στο χάσου, αν τύχει και χαθώ, είναι κλειμένη η μοίρα σου μαζί με τη δική μου. Γιατί ακριβώς κάθε σπόρος είναι μοναδικός και κάθε φορά που χάνεται ένα σπόρος δεν μπορούμε να το ξαναβρούμε. Το 1991 ένας φίλος είχε έρθει από την Κώστα Ρίκα και μου είχε φέρει ένα πακέτο με σπόρους. Μέσα εκεί υπήρχαν σπόροι από διάφορες φυλές Ινδιάνων που είχαν εξαφανιστεί αλλά συνεχίζαν να υπάρχουν τα καλαμπόκια τους. Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε. Το 1992, στη γενέτειρά μου, στην Παπακούσα, στο Βαμό Σερό, είχα βρει ένα καλαμποκάκι, έτσι τόσο μικρό. Αυτό ήταν κάτι που με συγκίνησε και ρώτησε την κυρία τι κάνει αυτό το καλαμπόκι. Μου είπε ότι το κρατάει και κάνει popcorn στα εγγόνια της, τη ζήτησε λίγους πόρους, με έδωσε πολύ ευχαρίστως και μετά άρχισε να γυρνάω στο χωριό και να ρωτάω τι σπόρους έχουν. Έτσι γύρισα σε όλο το χωριό και μάζεψα μια γαλιά με φασόλια, κολικίθες, πεπόνια, καρπούζια και γνώρισα το χωριό μου μέσα από τους σπόρους που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι. Το 1995 αισθάνθηκα ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι να δουλέψω πάνω στο θέμα των τόπιων ποικιλιών και έτσι ξεκίνησα με πολίτη. Ταξίδεψα στην Ελλάδα με τα πόδια του Motostop, συναντώντας ανθρώπους σε διάφορες περιοχές, προκειμένου να μαζέψω να βρω σπόρους παραδοσιακούς. Κατάφερα μέσα σε κάποια χρόνια να συγκεντρώσω πάνω από 1.200 ποικιλίες από καλλιεργούμενα φυτά που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν.
Ποιες είναι όμως οι ντόπιες ποικιλίες? Όταν αναφερόμαστε στις παραδοσιακές ποικιλίες, μιλάμε για τις ποικιλίες που υπάρχουν στον ελληνικό χώρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όπως μας λέει και το σιτάρι, κατάγεται από την αρχαιότητα. Το μονόκοκο σιτάρι έχει βρεθεί σε ανασκαφές σε πολλές περιοχές στην Βόρεια Ελλάδα και φαινολογείται από την 7η χιλιοστελίτια π.Χ., δηλαδή εδώ και 9.000 χρόνια. Το σιτάρι που χρησιμοποιούμε σήμερα, το τρίτο κουβαριστήριο, έχει βρεθεί σε ανασκαφές στην Κρεσό και φαινολογείται από το 6.500 π.Χ. Η φάβα της Σαντορίνης καλλιεργείται από το 1500 π.Χ., δηλαδή εδώ και 3.500 χρόνια. Just for a privileged few. See, we the people believe in seed that feeds the people, not power and greed. So we gotta say, hey ho, hey ho, we don't want no GMO. Singing hey ho, hey ho, GMO has got to go. Say hey ho, hey ho, we don't want no GMO. Singing hey ho, hey ho, that GMO has got to go. Cause we need nothing less than food for
chooses for a privileged few. See, we the people believe in seed that feeds the people, not power and greed. So we gotta say, hey,